Βεβαίως, να γιατί αποχωρήσαμε το Google εκτελεστή. Αποχωρήσαμε, γιατί είναι πραγματικά αυτή η τακτική που ακολουθεί και αυτή η κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενε. Είναι απαράδεκτη να υπάρχει ένα νομοσχέδιο και οι τροπολογίε να συνιστούν ένα άλλο νομοσχέδιο και μάλιστα να έρχονται τελευταία στιγμή. Μιλάμε για πάρα πολλέ τροπολογίε που δεν, μπορείτε, μπο, δεν μπορεί κανεί δηλαδή, να τις δει, τι να δει και τι αυτό αφορά η κάθε τροπολογία, γιατί έτσι όπως γράφονται, είναι γνωστό ότι δεν είναι καθαρά ε, αυτά που θέλουν να λύσουν. Πρέπει να το ψάξει. Και ήταν πάρα πολλέ τροπολογίε, αποχωρήσαμε σε αντίθεση. Αυτό που λέει η κυρία Μάρκο μπορεί να ισχύει. Μπορεί και να ισχύει. Εγώ δεν το ξέρω, βέβαια, αυτό για του μετακλειτού που λένε υπαλλήλου. Δεν το ξέρω. Μπορεί και να ισχύει. Πολλά έχουν βέβαια, δει τα μάτια μα το τελευταίο διάστημα. Ε, αυτό το πράγμα ε, να μονιμοποιηθεί μόνο οι μόνο υπάλληλοι ενό κόμματο δεν γίνεται. Ε, νομίζω ότι είναι υπερβολικό αυτό. Ε, ε, Πισθαρώ στους... ότι δεν θα προχωρήσει. Μπορείτε τι γίνεται στου δύο δρόμου τη Βουλή. Εντάξει, τα ακούμε και τα βλέπουμε καθημερινά. Αλλά το υποκριτικό ποιο είναι. Γίνεται αυτή την περίοδο η συζήτηση για τη θεγματική αναθεώρηση ένα από τα θέματα αυτά είναι η λειτουργία του κοινοβουλίου, και μάλιστα σε αυτή την, τη, σε αυτό το, 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 το ζήτημα των τροπολογιών, των των ομοσχεδίων, πως κατατίθενται, πώ πως έρχονται σε επιτροπές, πως ζητιούνται. Και ενώ λοιπόν το Σύνταγμα ήδη λέει ότι δεν επιτρέπεται να, έρθον, να έρχονται τροπολογίες στα νομοσχέδια, ενώ τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ το στηρίζει αυτό στις συζητήσεις για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και βλέπετε ότι εδώ η πρακτική είναι εντελώς διαφορετική, είναι πέρα και έξω από κάθε πρακτική που υπήρχε μέχρι σήμερα, το χθεσινό ιδιαίτερα ε, μα έκανε να αποχωρήσουμε σε ένδειξη διαμαρτυρία. Το, το έχουμε κάνει, το 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 μια και έδωσε και μια μέρα σήμερα. σήμερα. Νομίζω λοιπόν. ότι εάν πράγματι δεν υπάρχει άλλο λόγο να πάμε δηλαδή για εκλογέ πολύ σύντομα, δεν υπάρχει λόγο να έρχονται αυτέ οι τροπολογίε τόσο βιαστικά στη, στη, Βουλή και να πιάνουν του βουλευτέ που χειρίζονται τα νομοσχέδια ξαπίνη. Εγώ θα σα πω ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Φουσκώνει η κυβέρνηση τον προπολογισμό. Το 19. Η κυβέρνηση κατέθεσε έναν τροπολογισμό αντιλαϊκό που συνεχίζει η λιτότητα σε βάρος των εργαζομένων και του λαού που επιχορηγεί και επιδοτεί με νέα προνόμια και κίνητα το μεγάλο κεφάλαιο και απ' την άλλη οι περικοπές στις κοινωνικέ παροχές είναι εδώ 1,3 δις μειωμένε οι παροχές, αυτές οι κοινωνικέ παροχές, ένα δις επιπλέον η φορολογία, η φόρη και βεβαίως από την άλλη πλευρά ισχύουν όλα αυτά τα μέτρα που είχαν πάρει στα 700 μέτρα τα μνημονιακά, τα εφαρμοστική νόμη όπως λένε, ισχύουν όλοι, αυτό είναι το μνημόνιο διαρκείας, το οποίο θα συνεχίζει ε, SAE για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Για παράδειγμα, ο κατητόρος μισθό θα αποφασίζεται από την Υπουργό καθ' υπόδειξη των βιομηχάνων και των εφοπλιστών. Γιατί αυτό θα είναι. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίες, ναι, μεν επεκτάθηκαν σε ένα Ποσοστό 10% όπως λέει των εργαζομένων, yeah. αλλά και σε αυτό το ποσοστό που επεκτάθηκε, σε ένα 10% εφαρμόζεται. Υπάρχουν λοιπόν εδώ εργαζόμενοι, μάλλον οι μισθοί, με βάση τα στοιχεία yeah, του Διεθνού Γραφείου Εργασία, μειώνονται κάθε χρόνο mm. 3,5% mm. από το 15 μέχρι το mm. 18. Yeah. <laughs> <Να σας συμφέρουσαν. laughs> άρα υπάρχει σοβαρή κατάσταση και <laughs> οι εργαζόμενοι πρέπει μέσα από τον αγώνα του, μέσα από τη σύγκρουση, να ανατρέψουν αυτή την πολιτική, συμπορευόμενοι το ΚΚΕ και μπροστά σε